οποίο είχαμε και το οποίο είναι γνωστό ήδη από το 2023 είναι η πρόθεση της εταιρείας ανακύκλωσης να αποσυρθεί από αυτή τη δραστηριότητα, όπως κάνει και με άλλους δήμους. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, για την ακρίβεια, μέχρι 15 Ιουνίου. Άρα λοιπόν σταματάει η ανακύκλωση. Όχι, όχι καθόλου, καθόλου δεν σταματάει η ανακύκλωση. Αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι ότι η εταιρεία ανακύκλωσης μένει μέχρι τα τέλη του 24. Δηλαδή δεν σταματάει η ανακύκλωση. Παράτασε. Και το κύριο επιχείρημά μας είναι ότι δεν θα μπορούσε τώρα με ένα είδος ξαφνικού θανάτου το εργοστάσιο αυτό να πάψει να λειτουργεί στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πετύχαμε είναι ότι το διατηρούμε σε λειτουργία, αλλά εντωμεταξύ πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ανακύκλωση σε ό,τι αφορά το θέμα της διαλογής και επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών από το 25 και μετά. Και δουλεύουμε τώρα επάνω σε αυτό. Να καταλήξουμε δηλαδή. Αλλά ξέρετε, θα ήθελα να πω γενικότερα κάτι. Υπό την ομπρέλα των Δήμων θα λειτουργήσει. Υπό την ομπρέλα των Δήμων όχι. Με συμμετοχή των Δήμων, ναι. Υπό την ομπρέλα των ΦΟΣΔΑ, δηλαδή των οργανισμών όπως είναι ο ΕΣΔΑΚ, είναι το πιο πιθανό. Με ποια συμμετοχή της εταιρείας ανακύκλωσης είναι ακόμα ένα ερώτημα και αφορά στο ίδιο το καθεστώς της εταιρείας, η οποία βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη πίεση. Άρα θα αναζητηθεί μια νέα συνεργασία το νέο έτος, έτσι, το νέο έτος. Θα αναζητηθεί τώρα θα αναζητηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και εν πάση περιπτώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας, να το πω πιο γενικά, που θα αφορά το διάστημα από την 1η-1η του 25 και μετά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα άμεσο ζήτημα σε ό,τι αφορά την συλλογή και επεξεργασία των ανακυκλώσιμων, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και ήθελα να πω, αν μπορώ, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά συνολικά τη χώρα. Ενώ ξεκινήσαμε στην Ελλάδα την ανακύκλωση με πολύ φιλόδοξους στόχους να τρέχουμε και μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη, μείναμε πάρα πολύ πίσω. Και δεν είμαστε σε καθόλου καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή για την ανακύκλωση. Και είναι η στιγμή να επανασχεδιαστεί και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο το σύστημα της ανακύκλωσης, και αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου έχουμε πάρα πολλά πράγματα που είναι σε εξέλιξη, είναι σε διαπραγμάτευση, είναι σε πραγματοποίηση, είναι σε σχεδιασμό, και αυτό αφορά και τα λεγόμενα σύμμικτα απόβλητα, τα οποία πρέπει να μειώνονται όλο και περισσότερο, δηλαδή είναι ο καφέ κάδος αυτός, έτσι, ο οποίος πρέπει να μειώνεται όλο και περισσότερο, και από εκεί και πέρα αφορούν και τα βιοαπόβλητα, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και πώς αυτά θα συλλέγονται και πώς θα γίνεται η επεξεργασία τους από τις μονάδες μας. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο ζήτημα αυτό συνολικά, και περισσότερο αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον συνολικό σχεδιασμό και την δρομολόγηση έργων και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ήταν αυτά που συζήτησα νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, τον Μανώλη τον Γραφάκο, και επίσης στην ΙΜΕΠΕΡΑ που έχει το διαχειριστικό κομμάτι με τον κύριο Μαμαλούγκα. Άρα το εργοστάσιο μένει ανοιχτό μέχρι να κλείσει. Για το νέο σύστημα θα υπάρχει. Να σας πω, ναι, θα αναζητηθεί πηγή χρηματοδότησης για να μπορεί να λειτουργήσει. Θα σας πω. Για το εργοστάσιο βεβαίως, ναι, υπάρχουν τίθενται χρηματοδοτικά ζητήματα, αλλά έχει δύο, το πρόβλημα αυτό έχει δύο στάδια, θα σας έλεγα. Η λύση στην οποία αποβλέπουμε είναι ένα ριζικά εξυγχρονισμένο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Στην ίδια τοποθεσία. Στην ίδια τοποθεσία. Στην ίδια τοποθεσία, το οποίο... Στο πάρκο ακριβώς. Στο πάρκο κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα συνδέεται με την μονάδα την οποία θα κατασκευάσουμε, μετατρέποντας την μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, σε ΜΕΑ δηλαδή, και αυτό θα είναι μια σύνθετη μονάδα συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Μαύρο Σπήλιο ακριβώς.